Κοιτάξτε, η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη σε όλα είναι η στρατηγική της συγκάλυψης και της υποκρισίας. Έναντι της αλήθειας και της δικαιοσύνης που αποτελεί σήμερα απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας. Χθες, αντί για εξηγήσεις απέναντι στον ελληνικό λαό, ειλικρινής, επιχείρησε για άλλη μια φορά συγκάλυψη των ευθυνών. Και την ίδια ώρα, λίγες ώρες πριν, ψήφισε ένα νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση και την έναρξη της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης του νερού, στο οποίο όμως συγκάλυψε τις προθέσεις του. Και υποκριτικά πάλι μας έλεγε ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση ιδιωτικοποίησης. Κάποιο καιρό παλιότερα, όμως, με δηλώσεις του, στην κάμερα πάλι, είχε μιλήσει καθαρά. Είχε πει ότι πρόθεσή του είναι, στόχος του είναι, η ιδιωτικοποίηση και του νερού. Και πρώτο βήμα για αυτόν τον στόχο, για την υλοποίηση αυτού του στόχου, είναι η σύσταση ρυθμιστικής αρχής που έγινε χθες. Με υποκρισία όμως μας έλεγαν χθες όλη μέρα ότι η σύσταση της ρυθμιστικής αρχής είναι μία υποχρέωση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υποχρέωση όμως που ο ίδιος έθεσε στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, διότι βλέπουμε σήμερα με τραγικό τρόπο ότι αυτή η λογική της δημιουργίας κέρδους μέσα από ιδιωτικοποίηση όλων των υπηρεσιών είναι επικίνδυνη για την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο ΟΣΕ γιατί απαξιώθηκε. Το 19 εν μέσω μνημονίων τον αφήσαμε εμείς με 1.200 μόνιμους εργαζόμενους και σήμερα έχει 700. Αποψηλώθηκε από εργαζόμενους για ένα πολύ απλό λόγο, διότι στόχος της κυβέρνησης ήταν ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών στο δίκτυο. Ο ιδιώτης, όταν έρχεται να αγοράσει μια υπηρεσία, θέλει να έχει λιγότερο κόστος, άρα λιγότερους εργαζόμενους, λιγότερους μισθούς. Ο πολίτης όμως πληρώνει πιο ακριβά την υπηρεσία και έχει λιγότερη ασφάλεια. Το ίδιο και με το νερό. Ο πολίτης, αν ιδιωτικοποιηθεί το νερό, θα το πληρώνει πολύ πιο ακριβά, ο λογαριασμός θα έρχεται πολύ πιο ακριβώς, αλλά τα στάνταρς υγιεινής ασφάλειας θα είναι πολύ πιο χαμηλά. Άρα λοιπόν, νομίζω, σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Νερού και μετά και το χθεσινό νομοσχέδιο, ήρθε η στιγμή απέναντι σε αυτές τις προθέσεις ιδιωτικοποίησης και του νερού, που είναι ένα δημόσιο αγαθό, να πούμε φτάνει πια, ως εδώ. Η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν θα γίνει αποδεκτή. Και θέλω εγώ να δεσμευτώ απέναντί σας ότι μια προοδευτική κυβέρνηση, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα ακυρώσει τη ρυθμιστική αρχή που χθες ψηφίστηκε από τη Βουλή, κυρίως όμως θα ακυρώσει κάθε πρόθεση, κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αγαθού που λέγεται νερό.